Απερίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά της υποχρέωσής τους να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μετεγκαταστάσεις Προσφύγων. Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τις εθνικές κυβερνήσεις να φιλοξενήσουν ποσοστά των κυρίως Σύριων προσφύγων, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα και την Ιταλία. Το πρόγραμμα συστήθηκε από την Κομισιόν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση του 2015 και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι χώρες που μειοψήφισαν ήταν τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, οι κυβερνήσεις των οποίων ισχυρίστηκαν ότι οι κοινωνίες τους δεν μπορούν να απορροφήσουν τους μουσουλμάνους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα προβλέπει τη μετεγκατάσταση έως και 160.000 ανθρώπων, όμως μέχρι στιγμής έχουν μετεγκατασταθεί μόλις 25.000.